Καλησπέρα κύριε Χιονί. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα εσείς από τον κορμό της συγκέντρωσης της Βασκής. Είναι άλλο αυτό που είδαμε εμείς τώρα και άλλο η συγκέντρωση η οποία προηγήθηκε ή γινόταν ταυτόχρονα, εν πάση περιπτώσει, μακρύτερα, όχι στο ίδιο σημείο. Να μας δώσετε μια εικόνα και το τι είδατε εσείς από επεισόδια εκεί, κύριε Χιονί. Όπως είπατε πιο πριν, και θα ήταν καλό να έχετε πλάνα από τον κύριο όγκο της συγκέντρωσης, που ήταν μια μεγαλειάδη συγκέντρωση και δεν είναι σωστό να κρυφτεί αυτή, η οποία, όπως είπατε, είχε εργαζόμενους, χιλιάδες εργαζόμενους κατοίκους της Νέας Σμύρνης όλων των ηλικιών παιδιά, οι οποίοι εκδήλωσαν την οργή και την αγανάκτησή τους για την απρόκλητη αστυνομική βία την οποία είχαν τις προηγούμενες μέρες, την ίδια ώρα που φοβούνται για την υγεία τους, που γεμίζουν βάσανα εδώ και ένα χρόνο με την εξέλιξη της πανδημίας, που είναι αντιμέτωποι μόνο με την ατομική ευθύνη, και την ίδια ώρα που προσπαθούν να προφυλαχτούν, βλέπουν ένα δημόσιο σύστημα υγείας να έχει περάσει πλέον τα όρια και να σκάει, να μην βλέπουν μπροστά τους διέξοδο λόγω των αδιεξόδων της κυβερνητικής πολιτικής, και το μόνο που να βλέπουν να είναι αυτά που ζήσαμε την Κυριακή στην πλατεία. Κύριε Χιόνι, έχετε κάποια εικόνα πέρα από αυτά? Εμείς είπαμε στην αρχή ότι ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του. Εγώ, ας πούμε, έχω τις ενστάσεις με τις μεγάλες συγκεντρώσεις αυτήν την περίοδο, αλλά αυτό είναι δικό μου. Δική όλοι έχουμε ενστάσεις. Εντάξει, μισό λεπτό. Τι προκαλούν μισό λεπτό. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αν μα τον κόσμο είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όχι, εγώ θέλω να μείνω επειδή είπε ο κ. Χιόνι αυτή την άποψη με την οποία κατέβηκαν ο κόσμο κάτω. Κατέβηκε πολλοί κόσμο. Αυτό είναι αλήθεια. Τα βολικά, κοιτάξτε να δείτε. Τα βολικά για την κυβέρνηση επεισόδια που στήθηκαν από προβοκατόρικα στοιχεία ήταν τελείως απομονωμένα από τον κύριο όγκο της συγκέντρωσης. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τη συγκέντρωση. Λέτε, στήθηκαν. Λέτε, στήθηκαν. Ναι. Και είναι απομονωμένα πλήρως. Γιατί ήμουν παρόν. Πλήρως απομονωμένα από τον κύριο όγκο της συγκέντρωσης. Ναι. Και μάλιστα αξιοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις για να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Ναι. Το στήθηκαν όμως, πώς το λέτε, στήθηκαν, από ποιον στήθηκαν? Έχουν ξαναστηθεί και το ξέρουμε πάρα πολύ. Άστησε η κυβέρνηση, λέτε αυτά, κύριε Χιόνι. Από απομονωμένες προβοκατόρικες ομάδες. Αν δεν μπλέκονται σε αυτά τα σχέδια, τουλάχιστον τα γνωρίζουν εκείνε πολύ βολικά οι κρατικοί μηχανισμοί και η κυβέρνηση. Λέτε δηλαδή ότι βολεύουν την κυβέρνηση. Υπονοείται ότι μπορεί να έχει σχέση και με την κυβέρνηση αυτό? Αυτό θέλω να καταλάβω. Δεν υπονοούμε τίποτα. Αυτό που σας λέω είναι πολύ συγκεκριμένο. Καλά, είναι και μια κατάσταση λίγο εκτός ελέγχου τις τελευταίες μέρες. Έτσι, και δεν είναι και η πρώτη φορά που είτε αξιοποιούνται, αν δεν καθοδηγούνται κιόλας, από διάφορους μηχανισμούς. Χοντρό, αλλά... που πολλές φορές έχει επιβεβαιωθεί ότι τα γνώριζαν. Κύριε Γιώργη, εγώ θα επιμείνω. Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Στο δικό μου μυαλό και με τη δική μου εμπειρία. Το κύριο θέμα είναι ότι όλα αυτά, όπως και ο παράδεκτος τραυματισμός, δεν μπορεί να αμαυρώσει την τεράστια συγκέντρωση που έγινε, το λόγο για τον οποίο έγινε, στις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Μάλιστα. Με το σύστημα υγείας, να ξαναλέμε, να έχει περάσει τα όρια και η κυβέρνηση, αντί να επιτάξει τους ιδιωτικούς ομίλους ό,τι μπορεί για να το ρίξει στη μάχη, να κάνει προσλήψεις υγειονομικών, να εξασφαλίσει τις υποδομές, να γίνουν οι έλεγχοι που χρειάζονται στους χώρους δουλειάς που συνεχίζει να μεταδίδεται ο ιός, αντί να κάνει αυτά, με ευθύνη της, οι αστυνομικοί να κάνουν ελέγχους και να χτυπάνε κόσμο την ώρα που πάνε να πάρει Συγγνώμη, οι αστυνομικοί δεν χτυπάνε κόσμο όποιον βρουν στον δρόμο. Είχαμε ένα επεισόδιο προχθές που το καταδικάσαμε όλοι, νομίζω. Αυτοί που το είδαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Δεν πάει να πάρει όλη την αστυνομία αυτό παραμάζωμα και να λέει αστυνομικοί βαράνε τον κόσμο. Όμως είναι μια διαπίστωση και εγώ θα ήθελα να προσθέσω. Είχαμε ένα περιστατικό το οποίο προφανώς αποδοκιμάστηκε. Σωτήρη, όμως δεν έγινε από την πλευρά της κυβέρνησης από την Κυριακή το μεσημέρι μέχρι και. Σήμερα το πρωί, μία κίνηση εκτόνωσης της κατάστασης. Και απομονώνω το θέμα των επεισοδίων, κατά δικαστήριο δεν το συζητάμε για τον αστυνομικό. Αλλά από την πλευρά της κυβέρνησης, πόσο θα συνεχιστεί αυτός ο διχασμός και η οξύτητα? Έχουμε από τη μία το τεράστιο πρόβλημα του κορονοϊού. Έχουμε την οικονομία που ξέρουμε τι συμβαίνει. Θα φτιάχνουμε διχαστικά μέτωπα να παίρνουν θέση οι πολίτες? Ή με τη μία ή με την άλλη πλευρά. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο. Να ακούσουμε ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Χιόνι και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Κύριε Χιόνι, συγγνώμη, επειδή κόπηκε η γραμμή, κάτι λέγατε και σας διακόψαμε. Ναι, με συγχωρείτε, πέστε μας. Που λέμε ότι ενώ ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση και αντί η κυβέρνηση να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών, να επιτάξει
τις ιδιωτικές κλινικές και να τις δείξεις στη μάχη. Να γίνουν οι έλεγχοι που αφήνουν τους χώρους δουλειά που συνεχίζει ο ιός να εξελίσσεται. Μάλιστα. Αντί να κάνει αυτά, ρίχνει την ευθύνη στον κόσμο και στέλνει τους αστυνομικούς να κάνουν ελέγχους και να τον χτυπάνε την ώρα που πάνε να πάρει τον καθαρό του αέρα. Κύριε Χιόνι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για αυτό το λόγο η οργική ανάγκηση που υπάρχει δεν μπορεί να μαυρωθεί από τα επεισόδια και αντικειμενικά πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας για να διεκδικήσουμε την ίδια μας.